Μείναμε πάλι σε επίπεδο ενημέρωσης. Μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις, για το τι έχει συζητηθεί στη Νέα Νιόρκη. Απάντησε κάποιες ερωτήσεις, διευκρινιστικές ερωτήσεις, και συμφωνήθηκε ότι μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων μέσα από αυτό που εμείς είχαμε εισηγηθεί από την αρχή, δηλαδή από συναντήσεις διακομματικές των εμπειρογνωμόνων, χωρίς την παρουσία του Πρόεδρου, αλλά με τον διαπραγματευτή, που θα μας δοθεί εκεί ευκαιρία να ενημερωθούμε πιο διεξοδικά και με τα έγγραφα στα χέρια μας για τις διάφορες πτυχές του Κυπριακού και να καταθέσουμε και εισηγήσεις και προτάσεις. Ήταν πάρα πολύ έντονο, πιστεύω, από τα περισσότερα κόμματα η απέτηση να μην γίνει αποδεκτή σε καμιά περίπτωση ενδιάμεση συμφωνία, να μην γίνει καταγραφή των οποιοδήποτε συγκλήσεων πριν την οριστική συμφωνία, αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ήταν πάρα πολύ έντονο επίσης από την πλειοψηφία των κομμάτων ότι θα πρέπει το εδαφικό και το περιουσιακό να μην εγκαταληφθούν για να μείνουν στο τέλος, όπως επιδιώκει σαφώς ο Ακκιντζή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η εκστρατεία στο εξωτερικό με το ταξίδι όλων των πολιτικών αρχηγών για να συζητήσουν στο εξωτερικό τάχα μου το εδαφικό. Πρέπει να αποφευθεί αυτή η πρακτική των συζητήσεων στο εξωτερικό. Δεν έφερε ποτέ καλά αποτελέσματα στον Κυπριακό λαό και πρέπει να την αποφύγουμε. Υπήρξε αλλαγή στάσης από τον Πρόεδρο για αυτό το θέμα, ότι θα προσπαθήσει να το αποφύγει, κύριε Περδίκη? Δεν είναι θέμα πίεσεων. Νομίζω όλα τα πολιτικά κόμματα εξήγησαν στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα αυτή η αποστολή στο εξωτερικό. Αντίθετα, θα προσθέσει περισσότερη επιφυλάξεις, περισσότερη προκατάληψη στον λαό, ότι κάτι συζητιέται μακριά από τον λαό, κρυφά από τον λαό, τι κακό είναι αυτό που συζητιέται μακριά από τον λαό, και θα δημιουργήσει περισσότερες αρνητική προδιάθεση εναντί της όποιας λύσης βρεθεί στο τέλος. Θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κινήματος οικολόγων στη διαδικασία. Δηλαδή, επιμένω, ο κύριος Πρόεδρος σας έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει αυτό το πράγμα? Από τον body language, ας πούμε. Ο Πρόεδρος είπε ότι θα μεταφέρει αυτή τη θέση των πολιτικών κομμάτων, και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι ίσως είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που, και θα καταγραφεί πιστεύω, ότι ο Πρόεδρος είπε ξεκάθαρα ότι θεωρεί την κριτική και την κατάθεση των προβληματισμών ένα θετικό στοιχείο, ότι πολλές από τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των πολιτικών κομμάτων τις συμμερίζεται και ο ίδιος. Ανησυχεί και ο ίδιος, είπε επί λέξη ότι ανησυχεί και ο ίδιος για πολλές από τις θέσεις που καταθέτουν οι Τουρκοκύπροι. Δεν είναι από αυτούς που θεωρεί ότι απαξιώνει την κριτική ή απαξιώνει τους προβληματισμούς, και θέλει αυτοί οι προβληματισμοί των κομμάτων να μετατρέπονται και σε επικοδομητικές εισηγήσεις. Αυτό είναι μια πολύ θετική τοποθέτηση από την πλευρά του Προέδρου Αναστασιάδη, και κλείνει το στόμα σε όσους αυτούς που απαξιώνουν την κριτική που γίνεται από πολιτικά κόμματα, κινήματα ή προσωπικότητες για την πορεία των διαπραγματεύσεων και για τις υποχωρήσεις που εμείς διαβλέπουμε ότι γίνονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε. Είναι ο Πρόεδρος του